Χαίρετε λοιπόν, πρωτού περάσω στην πιο σημαντική είδηση, πάμε λίγο σε εξίσου σημαντικές ειδήσεις οι οποίες μας αφορούν και αυτές. Η πρώτη έχει να κάνει με την απόφαση της Τουρκίας να ξεκινήσει τον σχεδιασμό ενός πυρηνικού υποβρυχίου. Αυτό αντιλαμβάνεστε δεν είναι και τόσο καλό, και την ισορροπία δυνάμεων μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος στο Αιγαίο και όχι μόνο. Επίσης, μέσα στο Ιράκ, νότια της Τουρκίας, είχαμε ένα χτύπημα σε τουρκική στρατιωτική βάση από το ΠΚΚ, όπου 9 στρατιώτες Τούρκοι βρήκαν το θάνατο, και αυτός είναι ο λόγος που συγκάλεσε έκτακτο στρατιωτικό συμβούλιο ο Τούρκος Πρόεδρος. Κάτι το οποίο επίσης θα βρούμε σύντομα μπροστά μας. Είναι η προαναγγελία των Τούρκων για εξόρυξη υδρογονανθράκων στην Λιβική ΑΟΣ. Ξέρετε ποια Λιβική ΑΟΣ? Μιλάμε για την Ελληνοκυπριακή, την οποία βάφτισαν οι Τούρκοι με μερίδα των Λίβιων, Λιβική. Προανήγγειλα λοιπόν εξόρυξη υδρογονανθράκων σε περιοχή η οποία ανήκει στα δικά μας χωρικά εθνικά συμφέροντα. Μένει να δούμε ποια θα είναι η αντίδρασή μας σε αυτό. Τώρα θα περάσω σε μια είδηση η οποία θα την ακούσατε στις ειδήσεις, πως οι Ιρανοί κατέσχεσαν ένα πετρελαιοφόρο το οποίο περνούσε κοντά στα χωρικά τους ύδατα, το οποίο ήταν ξένων συμφερόντων μαζί με το πετρέλαιο. Και υποτίθεται ότι αυτή ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί των Βρετανών παύλα Αμερικανών στην Ιεμένη. Αυτό όμως που ξέχασαν εντέχνως να σας πούνε, για να καταλάβετε πόσο ψεύτες είναι αυτοί οι οποίοι σας μεταφέρουν οι ειδήσεις δεξιά και αριστερά, είναι ότι αυτό το πετρελαιοφόρο είχε κατασχεθεί πριν ένα χρόνο από τους δυτικούς, ενώ ανήκε στο Ιράν, του αλλάξανε το όνομα και το κράτησαν για δική τους χρήση. Επί της ουσίας λοιπόν το Ιράν αυτό που έκανε ήταν να πάρει πίσω αυτό που τους έκλεψαν. Η επιστροφή λοιπόν του κλεμμένου πετρελαιοφόρου, σύμφωνα με τα δυτικά μέσα μαζικής εξαπάτησης, είναι η αφορμή, είναι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι για να επιτεθούν οι δυτικοί στην Ιεμένη, με σκοπό φυσικά να προσπαθήσουν για ακόμη μία φορά να σύρουν το Ιράν στον πόλεμο με την Δύση. Το Ιράν λοιπόν μετακινεί βαλιστικούς πυράβλους και εκατοντάδες drones στα σύνορα της χώρας και προετοιμάζει πολεμική άσκηση με Πακιστάν στα στενά του Ορμούζ. Δεν θα μείνει δηλαδή έτσι το Ιράν, εννοείται αυτό, και μην περιμένετε να είναι μόνοι τους σε οτιδήποτε ξεκινήσει στην περιοχή. Το άλλο που θέλω να σας πω, το οποίο πέρασε πάλι επιδερμικά όσον αφορά την χρήση της Βρετανικής βάσης της Κύπρου για να βομβαρδιστεί η περιοχή της Ιεμένης, είναι καταρχάς η υποκρισία μας που χαιρόμαστε και λέμε ότι εντάξει, εμείς μπορεί να συμμετέχουμε με αυτόν τον τρόπο στον πόλεμο και με άλλον, αλλά κυρίως με αυτό. Αλλά οι πύραυλοι της Ιεμένης δεν φτάνουν στην Κύπρο για να μας πλήξουν. Δηλαδή, εμείς χαιρόμαστε που μπορούμε να βομβαρδίσουμε κάποιους, έστω και έμεσα, αλλά δεν μπορούν να μας βομβαρδίσουν αυτοί. Μπράβο πολύ, Αντρίκιο, τίμιο, ηθικότατο. Συγχαρητήρια σε όλους μας. Να μας χαιρόμαστε. Αυτό όμως που δεν έχετε καταλάβει είναι το εξής. Οι Ιρανοί, και όχι μόνο, και οι Ρώσοι, και οποιοδήποτε άλλος δεν επιθυμεί μια τέτοια βάση η οποία θα είναι πολύ εύκολο να πλήξει όχι μόνο την Ιεμένη, αλλά αύριο μεθαύριο και το Ιράν. Αύριο μεθαύριο και κάποια άλλη χώρα όμορη. Νομίζετε ότι οι Ιρανοί δεν ξέρουν ότι αυτές οι βάσεις σε έναν ενδεχόμενο πόλεμο, σε μια ενδεχόμενη εμπλοκή με τις νατοϊκές δυνάμεις, δεν θα χρησιμοποιηθούν εναντίον τους? Αυτό είναι ό,τι πιο αυτονόητο μπορεί να θεωρήσει ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τη στρατηγική και ξέρει πολύ καλά λοιπόν ότι αύριο μεθαύριο ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ιεμένη μέσω της βάσης, της αεροπορικής βάσης της Βρετανίας στην Κύπρο, θα το δούνε να επαναλαμβάνεται και με τη δική τους χώρα. Είναι λοιπόν στόχος μια χώρα παύλα βάση η οποία στον πόλεμο τον οποίον έρχεται, και θα σας πω σε λίγη ώρα γιατί οι Βρετανοί ξεκινούν τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στον πόλεμο τον οποίον έρχεται θα είναι στρατηγικής σημασίας η καταστροφή της βάσης και ίσως και άλλων στρατιωτικών δυνάμεων οι οποίες βρίσκονται πάνω στο νησί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους αδερφούς Κύπριους. Επομένως, μη χαίρεστε και τόσο πολύ, γιατί γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος. Και πάμε λίγο στην πιο σημαντική είδηση, την οποία και έχω στον εξωτερικό τίτλο, και έχει να κάνει κυριολεκτικά αυτό που θα σας πω, όχι μεταφορικά, γιατί μέχρι τώρα μεταφέραμε σενάρια τα οποία ήταν υποθετικά και υπήρχαν πιθανότητες να συμβούν μελλοντικά. Εδώ τώρα μιλάμε για την επίσκεψη του Βρετανού Πρωθυπουργού Σούνακ, ο οποίος πήγε στην Ουκρανία και σύναψε αμυντική συμφωνία μεταξύ Βρετανίας και Ουκρανίας. Σας διαβάζω από μέσα την είδηση, θα σας αφήσω link κάτω για να μην νομίζετε ότι τα βγάζω από το μυαλό μου.
Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ μετέβη εσπευσμένα στο Κίεβο για να υπογράψει με τον Ουκρανό Πρόεδρο μια συμφωνία για την ασφάλεια μεταξύ των δύο χωρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για αμυντική, ξέρετε εσείς τώρα τις αμυντικές συμφωνίες, η οποία παρέχει εγγυήσεις διαβεβαιώσεις ασφαλείας στο Κίεβο και αποτελεί προάγγελο για την επίσημη εμπλοκή του ΝΑΤΟ. Πού? Μέσα στην Ουκρανία. Πότε? Τώρα που τελειώνει ο πόλεμος. Οι Βρετανοί υποσχέθηκαν στον Ουκρανό Πρόεδρο ότι θα υπάρξει επίσημη εμπλοκή. Θα σας το ξαναδιαβάσω σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε. Οι Βρετανοί υποσχέθηκαν στον Ουκρανό Πρόεδρο ότι θα υπάρξει επίσημη εμπλοκή αν οι Ρώσοι καταλάβουν τον Μπας Ζαπορίτζια, τα οποία είναι πρωταρχικά στα σχέδια των Ρώσων, και κινηθούν προς ολοκληρωτική κατάληψη της Ουκρανίας. Τι δουλειά έχουν οι Βρετανοί εκεί πέρα, πείτε μου. Θα μου πεις ότι δουλειά είχαν μέχρι τώρα. Αν δηλαδή, λένε τώρα, αν δηλαδή ο πόλεμος δεν σταματήσει και οι Ρώσοι κινηθούν επιθετικά προς Χάρκοβο, Νικολάεφ, Οδυσσό, Υπερδνηστερία, τότε θα παρέμουν οι Βρετανοί μέσα στην Ουκρανία. Μα συγγνώμη, αυτά τα ξέρουμε ότι θα τα κάνουν οι Ρώσοι από πέρσι. Άρα εδώ τι μας λέτε, ότι με το έτσι θέλω θα εμπλέξετε την Βρετανία, δηλαδή το ΝΑΤΟ, σε έναν πόλεμο με τη Ρωσία. Μαντέψτε τι είναι αυτό. Μαντέψτε τι σημαίνει κάτι τέτοιο. Αυτό σημαίνει η έναρξη του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ακόμα και η συμφωνία από μόνη της, να ξέρετε, είναι αιτία για να επιτεθεί η Ρωσία. Και αν νομίζετε ότι αυτά που σας λέω είναι τραβηγμένα, η συμφωνία, να ξέρετε, ότι έχει υπογραφεί ήδη τώρα την ώρα που μιλάμε. Εδώ μπορείτε να δείτε και τις φωτογραφίες από τα αγαπημένα πιτσουνάκια, που είναι μέσα στη χαρά που πέρα από την Ουκρανία θα καταφέρουν να αιματογυλίσουν και ολόκληρη την ανθρωπότητα. Λεπτομέρειες της συμφωνίας μπορείτε να πείτε κάτω στο άρθρο να διαβάσετε. Αξίζει να διαβάσετε το άρθρο. Και έρχομαι λοιπόν εδώ να σας πω ότι σε περίπτωση που νομίζετε ότι εγώ σας τα μεταφέρω λίγο τραβηγμένα, να σας μεταφέρω και την απάντηση της Ρωσίας. Κήρυξη πολέμου εάν αναπτύξετε επισήμως στρατιωτικό σώμα στην Ουκρανία. Κάτι το οποίο υπεγράφησες, ξαναλέω. Σαφή προειδοποίηση στη Μεγάλη Βρετανία ότι εάν αναπτύξει επισήμως βρετανικό στρατιωτικό σώμα στην Ουκρανία, αυτό θα σημαίνει κήρυξη πολέμου με τη Ρωσία. Κήρυξη πολέμου με τη Ρωσία και τη Βρετανία σημαίνει κήρυξη πολέμου μεταξύ ΝΑΤΟ και BRICS. Κήρυξη πολέμου μεταξύ ΝΑΤΟ και BRICS σημαίνει Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Σας το κάνω φραγκοδίφραγκα για να το καταλάβουμε. Αυτή ήταν η απάντηση όχι οποιοδήποτε, αλλά του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Μετβέντεφ. Συγκεκριμένα, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας είπε: Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ μετέβη στο Κίεβο για να υπογράψει μια ιστορική συμφωνία ασφαλείας. Θα είναι ιστορική, πιστέψτε με, διότι αυτή η συμφωνία θα είναι που θα έχει ξεκινήσει ουσιαστικά τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πώς θα αντιδρούσε το κοινό της Δύσης εάν η Βρετανική αντιπροσωπεία δεχόταν πυρά από πυρομαχικά διασποράς στο κέντρο του Κιέβου, όπως συνέβη με τους Ρώσους πολίτες, λέμε, στο Μπέλγκοροντ. Και κάτι ακόμα. Ελπίζω ότι οι αιώνιοι εχθροί μας, οι αλαζονικοί Βρετανοί, ξέρει πολύ καλά τι λέει εδώ πέρα ο Μετβέντεφ, αντιλαμβάνονται ότι η ανάπτυξη επίσημου στρατιωτικού του σώματος στην Ουκρανία θα σημάνει κήρυξη πολέμου στη χώρα μας. Επομένως, δεν σας τα λέω εγώ, τα ακούτε από επίσημα χείλη, είναι μέσα στο ίδιο το άρθρο και οι δηλώσεις του πρώην Ρώσου Προέδρου. Μπορείτε να πείτε να τις δείτε, σας διαβάζω κάτι ακόμη από τις δηλώσεις του. Άφησε να εννοηθεί λοιπόν ότι στο θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας, το Λονδίνο πρέπει να τηρήσει ορισμένους κανόνες. Σωθήκαμε. Εάν βρετανικά στρατεύματα εμφανιστούν επίσημα σε εδάφη που ελέγχονται από τις δυνάμεις του Κιέβου, αυτό θα οδηγήσει σε στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ Ρωσίας και Μεγάλης Βρετανίας. Εν τω μεταξύ, μέρος της συμφωνίας είναι να παράσχουν στρατιωτική βοήθεια πέραν της οικονομικής και να τους εξοπλίσουν σε σύγχρονα οπλικά συστήματα πέραν των στρατευμάτων που θέλουν να βάλουν μέσα. Η συμφωνία λοιπόν αυτή θα ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο, έως ότου μπει στο ΝΑΤΟ η Ουκρανία. Δηλαδή, ή θα ξεκινήσουν τον πόλεμο οι Βρετανοί με τους Ρώσους βάζοντας στρατεύματα μέσα, ή θα ξεκινήσουν τον πόλεμο της Δύσης με τη Ρωσία επειδή θα βάλουν την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Διότι και αυτό είναι μία από τις κόκκινες γραμμές τις οποίες ξέρουμε πολύ καλά ότι οι Ρώσοι έχουν βάλει και δεν θα δεχθούν σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, τα πράγματα δεν πάνε καλά, όπως καταλαβαίνετε, και για εμάς προσωπικά. Θυμηθείτε ότι αυτό εδώ το. Πώς να το πούμε, τέλος πάντων, αυτός ο οποίος είναι πρωθυπουργός της Βρετανίας, πριν 2-3 εβδομάδες συμπεριφέρθηκε στη χώρα μας, μέσω του πρωθυπουργού μας, με πολύ άσχημο απαξιωτικό τρόπο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά υπέγραψαν και αμυντικές συμφωνίες, δίνοντάς τους τρομερή
πολεμική τεχνογνωσία με τους Τούρκους. Έχετε καταλάβει ποιους προσπαθούν να εξοντώσουν οι Βρετανοί, παύλα Αμερικανοί, παύλα ΝΑΤΟ? Αν έχετε καταλάβει, γράψτε μου κάτω στα σχόλια, θα ήθελα να διαβάσω τις απόψεις σας. Αυτά τα λίγα για σήμερα. Είναι καλό να κοινοποιήσετε το βίντεο για να μάθει ο κόσμος ποια είναι η πραγματική διάσταση των γεγονότων και όχι αυτά τα οποία σας μεταφέρουν τα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους. Θα μας χρειαστεί.